Οι εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας, τα εμπόδια που συναντούν οι ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό, οι επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις διεθνείς αγορές ακόμη και εν μέσω της υγειονομικής κρίσης αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της υβριδικής διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργανώνει σήμερα στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων. Ομιλητές θα είναι ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο πρόεδρος της Optima Bank κύριος Γιώργος Στανισκίδης και φυσικά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων κύριος Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος μου κάνει την τιμή και είναι σήμερα στην παρέα του Real FM 107,1. Πρόεδρε, καλημέρα, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Ποιο είναι το αποτύπωμα της πανδημίας στο επιχειρήν της χώρας και ειδικότερα της Βόρειας Ελλάδας και ποιοι κλάδοι επηρεάστηκαν περισσότερο από την υγειονομική κρίση? Κοιτάξτε, η πανδημία λογικό είναι να φέρει μια αναστάτωση σε όλες τις διεθνείς αγορές και οι εξαγωγείς οι οποίοι δουλεύουν κατά βάση με το εξωτερικό, στην μεγάλη πλειοψηφία κυρίως με το εξωτερικό, καταλαβαίνετε ότι έφερε μια μεγάλη αναστάτωση από τις μεταφορές μέχρι και τους κλάδους οι οποίοι επλήγησαν περισσότερο, όπως είναι ο κλάδος της χώρας, δηλαδή τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα καφές, τα catering κτλ. Σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα όμως υπήρχε και μια άνοδο στα retail, δηλαδή ό,τι αφορά τα σούπερ μάρκετ, το ράφι που λέμε, τα προϊόντα στο ράφι, τα οποία είχαν μια σημαντική άνοδο σε συγκεκριμένα όμως προϊόντα, κυρίως στα τρόφιμα και στα φαρμακευτικά προϊόντα. Τα πρόσφατα στοιχεία Συγγνώμη Πρόεδρε, δεν ξέρω αν ολοκληρώσατε. Ναι. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν εκτείναξη των ελληνικών εξαγωγών τον Μάρτιο και αυξητική πορεία το πρώτο τρίμηνο. Πώς όμως καταγράφεται συνολικά η πορεία τους στη διάρκεια της πανδημίας και τι δείχνουν τα στοιχεία του τριμήνου? Λογικό είναι, κοιτάξτε, όσο γυρνάμε στην κανονικότητα υπάρχει μια αύξηση στην κατανάλωση, μια δίψα του κόσμου να καταναλώσει. Και αυτό έχει σαν άμεση συνέπεια και την αύξηση των εξαγωγών. Παραλαμβάνω πάλι όμως καθαρά καταναλωτικά προϊόντα, στα οποία το κοινό, το δραστηριό κοινό σε όλο τον κόσμο είναι διψασμένο να τα καταναλώσει. Και όσο αυξάνεται αυτή η κατανάλωση στα ξενοδοχεία, ανοίγουν τα ξενοδοχεία, ανοίγουν τα εστιατόρια, ανοίγουν τα καφές, ανοίγουν οι εκδηλώσεις, διάφορες εκδηλώσεις, τόσο θα αυξάνεται και η κατανάλωση. Έτσι λοιπόν στο τελευταίο, στο τρίμηνο που είπατε, το πρώτο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με το 2020, είχαμε μια αύξηση της τάξης πάνω από το 9% στο 9,2% που αποτυπώθηκε κυρίως στα προϊόντα που σας είπα. Αντιθέτως δεν είδαμε αυτή την αύξηση σε μια σειρά βιομηχανικών προϊόντων που ακούει και νομικά υλικά, που ακόμη εκεί είναι πιο διστακτική αγορά και τα αποτελέσματα θα αργήσουν να φανούν. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμη και για όλο το έτος μέσα στην πανδημία είχαμε μια μικρή οριακή μένα, αλλά υπάρχει όμως αύξηση των εξαγωγών, η οποία ήρθε σαν αποτέλεσμα της αύξησης κατανάλωσης στα σούπερ μάρκετ κυρίως. Το πρόβλημα είναι πώς εμείς μπορέσαμε να ανταποκριθούμε και σε όλη αυτή τη διαδικασία εν μέσω πανδημίας, να κρατήσουμε τις παραγωγικές μας δυνάμεις, τις παραγωγικές μας γραμμές ζωντανές, με τα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας εντάξει, να επομιστούμε το κόστος στις πλάτες μας με όλα τα τέσσερα τα οποία χρειαζόντουσαν, όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία τα πήραμε πάνω μας φυσικά με δικό μας κόστος, κάθε μέρα να αγωνιούμε για τι θα συμβεί για το αύριο. Καταλαβαίνετε ότι κάθε κίνδυνος, κάθε κρούσμα το οποίο υπάρχει στις παραγωγικές διαδικασίες έχει αντανάκληση σε όλα τα εργοστάσια, σε όλη την παραγωγική διαδικασία και αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Παρ' όλα αυτά τα περάσαμε όλα αυτά και σιγά σιγά επανερχόμαστε σε μια κανονικότητα. Φυσικά που έχουμε ακόμη από τον ήμασταν όμως, ήμασταν παλαιότερα, μην ξεχνάτε ότι εκθέσεις δεν γίνονται και αυτές που γίνονται σε πολύ υβριδική κατάσταση. Διαδικτυακά, όχι διαζώσεις. Ναι, κοιτάξτε, εμπόριο και εξαγωγές χωρίς B2B συναντήσεις, χωρίς εκθέσεις στο εξωτερικό, χωρίς παρουσίαση των προϊόντων κτλ. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Οι μετακινήσεις είναι εξαιρετικά προβληματικές, να συναντήσεις τους πελάτες σου, να δεις τα προϊόντα, να δεις τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στις αγορές. Όλα αυτά εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους και φυσικά
εμείς ξέρουμε πώς ανταποκριθήκαμε και πώς μπορέσαμε να κρατηθούμε εδώ που κρατηθήκαμε και μάλιστα να παρουσιάσουμε και μια αύξηση, σώζοντας εν πολύ στην ελληνική οικονομία και αποδεικνύοντας ότι η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στον τουρισμό ή μόνο στις υπηρεσίες, αλλά η βάση της σε όλο τον κόσμο είναι η παραγωγή. Παράγω και εξάγω λοιπόν, αν θέλουμε να έχουμε οικονομία, αν θέλουμε να έχουμε εθνική οικονομία, αν θέλουμε να έχουμε συνάλλαγμα στη χώρα μας. Ναι. Μου το αναφέρατε έτσι περιγραφικά, αλλά υπάρχουν κάποια εξαγώγημα προϊόντα που όχι μόνο έμειναν αλόβητα από την κρίση, αλλά παρουσίασαν ή παρουσιάζουν ιδιαίτερα δυναμική στις ξένες αγορές. Ναι, ό,τι έχει να κάνει με τα τρόφιμα και ιδιαίτερα με την μεσογειακή, ιδιαίτερα με τη μεσογειακή διατροφή, που υπάρχει η τάση αυτή, το trend αυτό το παγκόσμιο που υπάρχει προς πιο υγιεινή διατροφή, ευνοεί φυσικά και τα μεσογειακά προϊόντα και ιδιαίτερα τα ελληνικά προϊόντα, τα οποία εκτοπίζουν όλο και πιο πολύ τα λεγόμενα εντός εισαγωγικών φυσικά ανθυγιεινά προϊόντα, με πολλά λιπαρά, με πολύ αλάτι, με πολλά κυκορισμένα. Όλα αυτά τα προϊόντα εκτοπίζονται σιγά σιγά, το βλέπετε με τι αντικαθίσατε, μιλάω για την καθημερινή διατροφή, εσείς στην πίτσα, στην μακαρονάδα κτλ. Πώς αντικαθίσατε το μπέικον με άλλα προϊόντα και άλλου είδους λιπαρές ουσίες, οι οποίες θεωρούνται βόμβες ιδιαίτερα για το κυκλοφοριακό σύστημα, και πλέον η τάση στην κατανάλωση είναι προς τα εκεί. Ναι. Αυτό εννοεί φυσικά μια σειρά προϊόντα, αλλά και μια σειρά προϊόντα όπως φρούτα και τα οποία σαλατικά, τα οποία έχουν παράδοση και είναι πλούσια σε βιταμίνες, συχνοστοιχεία κτλ. Τα οποία η παγκόσμια αγορά τα ζητάει σε όλο και μεγαλύτερη ένταση, βιολογικά προϊόντα, προϊόντα τα οποία το Made in Greece έχει πολύ δυνατή παρουσία. Ναι, και κοιτάξτε πόσο σημαντικός, κυρίες και κύριοι, είναι ο πρωτογενής τομέας της χώρας, που αν θέλετε είναι και λίγο αδικημένος. Κύριε Κωνσταντόπουλε, ποιες άλλες αλλαγές επέφερε η πανδημία στο διεθνές εμπόριο σε σχέση και με τις εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα, και πότε εκτιμάτε ότι θα επανέλθει η κανονικότητα στην πραγματική οικονομία και στις διεθνείς εμπορευματικές συναλλαγές? Οι συνέπειες των πρώτων μηνών της πανδημίας, τα οποία τα βλέπαμε τότε και πολλοί ανησυχούσαν, άλλοι κουνούσαν το κεφάλι απλώς, ήταν όταν βλέπαμε την έλλειψη στα κοντέινερς, γιατί είχαμε τότε, όλα αυτά εξαρτώνται από την Κίνα φυσικά και από το εμπόριο το οποίο γίνεται μέσω της Κίνας στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Ακόμη και σήμερα τα ναύλα έχουν εκτεθεί στα ύψη. Κοντέινερ δεν υπάρχουν για διάφορους λόγους. Στην αρχή ήταν μαζεμένα όλα στη Σανγκάη και στα λιμάνια της Κίνας. Με σιγά σιγά όμως το πρόβλημα αυτό επιδεινώθηκε και ας μην κρυβόμαστε, είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο και σήμερα ακόμη ένα μεγάλο μέρος του κόστους που έχει δυνατή μετακυλείται φυσικά πάλι σε εμάς, στους παραγωγούς και στους εξαγωγείς, γιατί δύσκολα οι ξένες αγορές ανταποκρίνονται σε κάθε αλλαγή τιμής. Κατορθώσαμε με νύχη και με δόντια να κρατήσουμε τις τιμές στα ίδια επίπεδα που πρώτης κρίσης. Δεν αυξήσαν οι τιμές, ακόμη και όταν ανεβήκαν οι τιμές του παραγωγού εδώ στην Ελλάδα, γιατί εν μέσω πανδημίας όλα αυτά είναι φυσιολογικά να ανεβαίνουν οι τιμές. Κρατήσαμε τις τιμές και τη σχέση μας κυρίως με τους ξένους εισαγωγείς. Ναι. Αυτό εκτιμήθηκε νομίζω πάρα πολύ, ιδιαίτερα από τις μεγάλες αλυσίδες κατανάλωση στο εξωτερικό, ότι οι Έλληνες εξαγωγείς κρατήσαν τις τιμές. Ήταν εντάξει και χάρη στο δυνατό εφοπλισμό που έχουμε στην Ελλάδα και με τους Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι προσπάθησαν και αυτοί με νύχη με δόντια για να κρατήσουν τους ναύλους σε λογικά επίπεδα, και φυσικά τους χρόνους παράδοσης των προϊόντων μας πάλι σε λογικά επίπεδα. Ναι. Νομίζω ότι περάσαμε με άριστα αυτές τις εξετάσεις στις διεθνείς αγορές. Και για μας ήταν πολύ σημαντικό αυτό, να περάσει εξετάσεις με πολύ καλό βαθμό, κοντά στο άριστα, σε μια δύσκολη συγκυρία. Σαν χώρα εννοώ, σε μια συνολική εικόνα των ελληνικών εξαγωγών, να είναι στην ώρα τους τα προϊόντα, να είναι ασφαλή τα προϊόντα αυτά, με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ζητάει ο εισαγωγεύς σε κάθε χώρα, να προσαρμοστούμε δηλαδή στις απαιτήσεις της αγοράς σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτά λέγονται μεταφορές, είτε λέγονται υγιεινή και ασφάλεια,
δεν λέγεται ποιότητα, είτε λέγονται τιμές πάνω απ' όλα, τις οποίες σας είπα κρατήσαμε σταθερές. Ναι, γιατί η αγορά αυτό κοιτάει τις τιμές. Και πρόεδρε, πώς κρίνετε εσείς αλλά και τα μέλη σας τα μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί και ανακοινωθεί από την κυβέρνηση για τη στήριξη των επιχειρήσεων, στα οποία προστίθεται από χθες μεταξύ άλλων και η δυνατότητα για κούρεμα τόκων και κεφαλαίου δανείων για επιχειρήσεις που εντάσσονται στο γέφυρα 2. Είναι αρκετές αυτές οι ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συσσωρεύτηκαν λόγω της πανδημίας και του lockdown και πώς υποδέχθηκε ο επιχειρηματικός κόσμος τις χθεσινές ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονομικών? Κοιτάξτε, έχουμε μάθει να ζούμε κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες. Όταν έχεις περάσει capital controls, όταν έχεις δει τα κεφάλαιά σου να είναι δεσμευμένα, όταν δεν μπορείς να κάνεις συναλλαγές με τις τράπεζες όπως θέλεις για τις εξαγωγές, όταν δεν μπορείς να φέρεις πρώτη σύλληψη από το εξωτερικό και να τις πληρώσεις στις ξένες αγορές με συνάλλημα, όταν λοιπόν έχεις υποστεί τέτοιους κραδασμούς και έχεις παλέψει με φωτούνες στον ωκεανό, αυτά σου φαίνονται κυματάκια πλέον στη θάλασσα και τα όποια προβλήματα μπορεί να υπάρξουν σήμερα. Παρ' όλα αυτά, τα βλέπουμε με θετικό μάτι φυσικά τις όποιες κινήσεις γίνονται προς την σωστή κατεύθυνση και ιδιαίτερα στο οικονομικό σύστημα, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο και αυτό δείχνει τάσεις προσαρμογής, δηλαδή οι τράπεζες προσαρμόζονται με επιτόκια πολύ καλύτερα, δηλαδή η αναζήτηση κεφαλαίων γίνεται κατά από καλύτερους όρους, κάτω από καλύτερες συνθήκες, δεν είναι τα επιτόκια, τα τρελά επιτόκια του παρελθόντος. Σιγά σιγά υπάρχει μια σύγκληση των επιτοκίων, των ξένων επιτοκίων που δίνουν οι ξένες τράπεζες με τις ελληνικές τράπεζες. Όλο και πιο πολύ το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων και όχι μόνο των μεγάλων επιχειρήσεων. Δηλαδή δίνει λεφτά, αρχίζει να δίνει λεφτά και σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη και όχι μόνο σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Και φυσικά έρχεται και η κυβέρνηση, είτε με αύξηση των δόσεων για τις υποχρεώσεις, είτε για τη μετακίνηση των υποχρεώσεων που υπάρχουν εν μέσω της πανδημίας, να τις πάει πιο πίσω. Όλα αυτά είναι κινήσεις θετικές φυσικά και πάνω απ' όλα μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν και το μεγάλο όγκο των εξαγωγών, γιατί και αυτό επίσης είναι μια πραγματικότητα στη χώρα μας, ότι το 80% των εξαγωγών γίνεται μόνο από το 10-20% των ελληνικών επιχειρήσεων. Από τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προσαρμοστική ικανότητα, μπορούν να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της νέας εποχής, στις επόμενες μέρες και τις μεθεπόμενες μέρες μετά το COVID-19, δηλαδή τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις ψηφιακές εκθέσεις, τις ανάγκες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, όλα αυτά τα οποία μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να τα αποκριθούν. Οι κινήσεις της κυβέρνησης να μπορέσουν και οι μικρές επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στην επανάσταση του ψηφιακού μετασχηματισμού, να μπορέσουν να πάρουν κάτι από το κομμάτι της νέας πίτας η οποία έρχεται μπροστά μας, νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικές, αν και υπάρχουν πολλές δυσκολίες προσαρμογής. Δηλαδή είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσαρμοστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ανάγκες, και θα σας πω ένα παράδειγμα, των ψηφιακών τιμολογίων, του ψηφιακού λογισμικού, το οποίο έρχεται πλέον και επιβάλλεται σιγά σιγά. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Πρέπει να εξυγχρονιστούμε όλοι. Και αυτή, ναι, είναι πολύ δύσκολο όμως. Καταλαβαίνετε ότι για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις λίγων εργαζομένων με μικρά κεφάλαια, ιδιαίτερα στην ελληνική επαρχία, αυτά είναι εμπόδια που φαίνονται δεν είναι απλώς. Δεν είναι τόσο εύκολες αυτές οι δεξιότητες. Είναι βουνά ολόκληρα. Ευτυχώς εδώ δίνεται και ένας χρόνος, μια μεταβατική περίοδος, που πολλές επιχειρήσεις δουν αυτή η μεταβατική περίοδος να είναι πιο μεγάλη, ώστε να μπορέσουν πιο ανώτινα να προσαρμοστούν αυτές οι μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις. Μας περιμένει πολλή δουλειά φυσικά για την επόμενη, αλλά κυρίως τη μεθεπόμενη μέρα, την οποία τη χτίζουμε σιγά σιγά, και το Ταμείο Ανάκαμψης και οι προσπάθειες που γίνονται. Πιστεύω ότι τα χρήματα ιδιαίτερα, γι' αυτό και εμείς μπήκαμε από την αρχή στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Πυσαρίδη, ώστε το Ταμείο Ανάκαμψης πραγματικά τα λεφτά που θα δοθούν να δοθούν πραγματικά στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και των εξαγωγικών επιχειρήσεων για την καλύτερη προσαρμογή τους στη νέα εποχή που έρχεται. Κύριε Κωνσταντόπουλε, κλείνοντας τη συζήτησή μας, τι θα ζητήσετε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη, και γενικότερα τι θα επισημάνετε κατά την ομιλία σας στη σημερινή Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΕ? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι εμείς σαν εξαγωγής, και το ξέρει πολύ καλά και το Υπουργείο Οικονομικών, ότι κάθε 4 μονάδες που ανεβαίνουν οι εξαγωγές της χώρας, ανεβαίνει κατά 1% και το ακαθάριστο εχόριο προϊόντο, το ΑΕΠ της χώρας. Το έχει καταλάβει η κυβέρνηση.
Είμαστε, οι εξαγωγές μπορεί να καταρρύψουμε κάθε χρόνο ένα ρεκόρ. Δηλαδή κάθε χρόνο πάνε καλύτερο, ακόμη και σε εποχές πανδημίας, σε εποχές κρίσης. Οι εξαγωγές αντιστέκονται και δείχνουν προς τα πού πρέπει να είναι η πηξίδα της χώρας, προς την εξωστρέφεια. Αυτό το καταλαβαίνει και η κυβέρνηση και θα το καταλάβει ακόμη καλύτερα. Γιατί απέχουμε πολύ, είμαστε πολύ μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή, όταν οι εξαγωγές αγαθών είναι σήμερα ακόμη στο, κάτω από το 20%, στο 19,3%, πρέπει μέχρι το 2024 να φτάσουν τουλάχιστον στο 25%. Και μαζί με τις εξαγωγές υπηρεσιών, τουρισμών κτλ., να φτάσουν στο 50% του ΑΕΠ της χώρας. Αυτός είναι ο στόχος. Το έχει καταλάβει η κυβέρνηση, έχει αποτυπωθεί και στο σχέδιο Φυσαρίδη, έχει αποτυπωθεί και στις. Σε όλα τα κείμενα τα οποία και σε όλο τον οδικό χάρτη τον οποίο έχουμε μπροστά μας για το άμεσο μέλλον και νομίζω αυτά πρέπει να γίνουν ακόμη πιο κατανοητά. Ο δρόμος είναι μακρύ σίγουρα, αλλά έχουμε το στόχο όμως. Και ο στόχος είναι το 25% του ΑΕΠ της χώρας να είναι εξαγωγές αγαθών. Μάλιστα. Και φυσικά να κλείσουμε τις μεγάλες περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες που υπάρχουν. Δηλαδή και εκεί το ΣΕΔ μπαίνει πολύ δυνατά. Με πολύ δυνατές ενέργειες, επειδή η Δυτική Μακεδονία, παραδείγματος χάρη, είναι πολύ πίσω. Αντιπροσωπεύει μόνο δηλαδή 1% και ούτε καν των εξαγωγών της χώρας. Υπάρχουν περιοχές, περιφέρειες της χώρας, οι οποίες είναι πάρα πολύ πίσω. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν φύγει μπροστά, όπως η Δυτική Μακεδονία έχουν φύγει μπροστά. Αλλά ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι με μεγάλες περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Αυτό πρέπει να κλείσει και προς τα εκεί πρέπει να κινηθούμε ώστε να δούμε και τους δείκτες σύγκλησης. Και να καλύψουμε αυτές τις μεγάλες ανισότητες που υπάρχουν. Μάλιστα. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα για το μέλλον, αν θέλουμε να έχουμε μια δίκαιη ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ θερμά, Πρόεδρε, κύριε Κωνσταντόπουλε. Καλημέρα, καλή επιτυχία. Θα έχετε τον Υπουργό τώρα δύο μέρες εδώ. Ναι. Θα είστε στο επίκεντρο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.